Πιστάκι Αρσία Χαρνές σε φωτογραφία όπου ήταν από τα καλύτερά της, εκεί παίζουν χομπίστες και αγωνιζόμενοι με μπάγκι και τράγκι. Πιστάκι Ρέντι STR και Άστρο 1-10 και 1-8 off-road σε κεντρικότατο και καταπληκτικό σημείο με όλους να μαζεύονται εκεί. Άρση Μασεντόνια στη Θεσσαλονίκη, μία από τις καλύτερες ελληνικές πίστες off-road. Στη Σάμο, ελάχιστοι χομπίστες ασχολούνται ενεργά, φτιάχνουν, ξαναφτιάχνουν, σχεδιάζουν και προπονούνται σε όμορφα πιστάκια που αλλάζουν συνεχώς. FRT κοντά στη Σταμάτα της Αττικής, μία από τις καλύτερες πίστες στην Ευρώπη για 1-10 και 1-8 on-road μοντέλα. Λαστιχάκια για 1-8 μπάγκι, νέα μοντέλα από την ACA, τα Lux όπως παρουσιάστηκαν από τον Lutz. Καπάκια και σχεδιασμός και χρωματισμός από τον Δεδό για τον Απέργη, ένα πλήθος καπακιών για να φορεθούν πάνω στο περιποιημένο HB Racing του Άρης. Zap Paint για τον Τερζή από την Κρήτη, αλλά και για τον Ζαρκαδούλα, καπάκια βαμμένα από τον Τερλέ. Φαίνεται άλλωστε, επιστροφή στον Ζαπ, καπάκι για τον Ζέρβα, τον Πάτερ, σε χρώματα που κάτι μας θυμίζουν. Και πάλι από τον Ζαπ για τον Πιπέρογλου, προστιοκίνητο Mercedes. Αγώνας 1-8 νίτρο πάγκι στην STR Ready, με τα μπουφανάκια όλοι μέσα στο κρύο στην πρώτη θέση, ο Κατσαντώνης από την Αμαλιάδα, δεύτερος Κατσαντώνης, τρίτος Ζάρκο, τα υπόλοιπα βάθρα του αγώνα, καλή ατμόσφαιρα στους αγώνες μπάγκι, κυρίως στους φιλικούς. Αυτό είναι το Associated OS Matrix του Νίκου Γρηγοριάδη. Μετά από αγώνα μάλλον, είχαμε την ευκαιρία και εμείς να το οδηγήσουμε. Μια χαρά. Ένας οδηγός που κερδίζει πολύ τελευταία. Το S-Works Reds του Πλάμεν του Πέτροφ στην Πάντοβα της Ιταλίας, όπου πήγε καλά σε αγώνα. Επιστροφή στην Ελλάδα, νέος συμπλέκτης δοκιμάζεται από τον Αντώνη Τομάντικα στα 1-5, ειδικευμένος τεχνικός και οδηγός. Μερικοί περίεργοι αλλά αληθινοί κανονισμοί από τη Λέσχη. Απαγορεύονται οι παντόφλες για λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται η κατανάλωση ουσιών, εννοείται, κτλ. 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 Στην FRT συνεχίζονται αγώνες XRS, νίκη στα GT για τον Βασιλιάδη, νίκη στα 1-8 για τον Διαμαντόπουλο, νίκη στα 1-10 νίτρο για τον Περιάλη. Η χρονομηχανή του Radio Control ξέρει τα πάντα, αγώνας Touring και 1-10 νίτρο στην FRT. Το όνομα που ξεχωρίζει είναι βεβαίως του Hagberg, ήρθε στην Ελλάδα καλεσμένος στη X-Ray και κέρδισε τα ηλεκτρικά και τα θερμικά, με Έλληνες αγωνιζόμενους που τα πήγανε μια χαρά βεβαίως και ανέβηκαν στα βάθρα, Σωτηρόπουλος και Λίκαρης στα θερμικά μετά από αρκετή κόντρα και από άλλους. Ο Άλεξ ο Hagberg κέρδισε και τις δύο κατηγορίες, μια καλή ημέρα για τον ελληνικό μοντελισμό, στα pit έδειξε τις δυνατότητές του, στο κατάστημα του Fanatics έκανε μαθήματα, όλα καλά. Παλιό καλό εξωτερικό για τον Αγραφιώτη, έχασε το TQ ανάμεσα σε 100 οδηγούς στο Seniors της Αυστρίας για μία θέση, ξεκίνησε δεύτερος, αλλά στον ημιτελικό ένα ψαλίδι δεν μας έκανε τη χάρη. Μια χαρά χαρούμενη όμως με τον Τάκμαν. Η χρονομηχανή συνεχίζεται, παλιές δυνατές εποχές μπάγκι και τράγκι, πολλοί θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στο πιστάκι της Αρένα που φιλοξένησε δεκάδες αγώνες. Σκόνη, χώμα, πέτρες, υδρότας, πολλής ανταγωνισμός, πολύ καλή ατμόσφαιρα γενικότερα σε φιλικούς και πρωταθληματικούς αγώνες, τα περίφημα πλακάκια, οι περίφημες πετρούλες, πολλοί κόσμος και μνήμες για οδηγούς
θεατές και μηχανικούς.